Γεια σας κύριε Καθανασόπουλο, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και βουλευτής Αχαΐας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Αν μπορείτε έτσι να συνοψίσετε τις δικές σας σκέψεις και προτάσεις, γιατί όλοι λένε ότι πολλά περνάνε από τη δική σας ψήφο, ενώ του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε σχέση με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, μετά και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Κουτσούμπας με τον κύριο Μητσοτάκη την Παρασκευή. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Να έχουν τα δικαιώματα, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό είτε για λόγους εργασίας και έχουν σχέσεις με την Ελλάδα, θα πρέπει να διευκολύνονται να ψηφίσουν στον τόπο όπου διαμένουν. Όμως χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις, βάζουμε πάντα σε αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι δεν μπορεί να γίνει με τη σχετική ψήφο, άρα πρέπει να γίνει με την ταξική παρουσία του ίδιου σε εκλογικά τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν στο εξωτερικό. Και δεύτερο στοιχείο να έχει σχέσεις με την Ελλάδα. Mm-hmm. Σχέση με την Ελλάδα εννοείται για παράδειγμα να είναι στο τάξης, να είναι φορολογικά. Όχι μόνο να έχει ένα αφημί, γιατί το αφημί το βγάζει οποιοδήποτε, αλλά τουλάχιστον και στην Ελλάδα να επισκέπτεται και να έχει παρουσία στη χώρα μας. Πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτό, δηλαδή πώς μπορεί να μπει σε ένα νομοθέτημα αυτό που περιγράφεται? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν μια σειρά τρόποι να διασταυρωθεί. Να βάζει κάποια όρια για παράδειγμα πόσα χρόνια έχει να έρθει στην Πάτρα. Στην Ελλάδα. Ναι. Ένας χρονικός προσδιορισμός τέτοιο. Δεύτερον, άκουσα τα 30 χρόνια να λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Περίπου. Μπορεί 30, μπορεί να είναι ανάλογα σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Mm. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι το κατάλληλος και ο πρόσφορος τρόπος, και βεβαίως να μην αποκλείεται. Αλλά και δεύτερον, να μην κάποιος λόγω αίματος να μπορεί να ψηφίζει, ενώ δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, με τα τακτενόμενα στην Ελλάδα, και να κλέβει με αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση. Είναι λύση, κύριε Καναδασόπουλε, όσοι είναι στον κατάλογο τον τελευταίο, δηλαδή όσοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν να ήταν στη χώρα μας το 2019 του Ιουλίου, πριν από τρεις μήνες. Θα μπορούσε να υπάρχουν διάφορες τεχνικές λύσεις, τα οποία μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα, ακριβώς για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του αποτελέσματος. Άρα, εσείς το μόνο που αποκλείεται, νομίζω το είπε πολύ κατηγορηματικά ο κ. Κουτσούμπας, είναι το κομμάτι της επιστολικής ψήφου. Το κομμάτι της επιστολικής ψήφου, αυτό είμαστε κάθετα αντίθετα, δεν το συζητάμε, γιατί ακριβώς δεν διασφαλίζει το πρόσωπο που ψηφίζει και την εγκυρότητα της ψήφου. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, θέλουμε αυτή να διασφαλίσει. Αυτό γίνεται μόνο με τη φυσική παρουσία. Άρα, δηλαδή, δημιουργία εκλογικών τμήματων στις χώρες του εξωτερικού. Mm-hmm. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς να έχει σχέση με την Ελλάδα. Μάλιστα. Όχι δηλαδή κάποιος επειδή είναι απόγονος, έτσι, ενός ελληνικής καταγωγής, να μπορεί να έχει ταυτόχρονα το δικαίωμα της ψήφου. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις. Τώρα πώς αυτά θα συγκεκριμενοποιηθούν, θα τα δούμε στην πορεία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε. Πολύ λίγο χρόνο, σας βρίσκαμε λίγο αργά. Θα συζητήσουμε και με άλλα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλη βαρύτητα η δική σας στάση, γιατί νομίζω από αυτήν θα εξαρτηθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς προσέξτε, δεν θα μπούμε σε παζάρια και σε δοσοληψίες. Όχι, προφανώς. Και με θέμα. Την κυβέρνηση, ένα, και δεύτερον ως αντιστάθμινα, γιατί θα γίνει με το Σύνταγμα και θα γίνει με την εκλογή της Πρώτης Δημοκρατίας. Είναι εξοχωμένα πράγματα, οι θέσεις μας είναι. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι είναι επί της αρχής αυτές οι συναντήσεις και οι συνεννοήσεις. Δεν το αφισβητεί κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καθανασόπουλε. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.